Σας και λες και μην μιλάω εδώ πέρα και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να βρούμε τα drivers για τον υπολογιστή μας για να κάνουμε ένα format. Βέβαια, σε άλλο βίντεο θα δείξω ένα ολοκληρωμένο format, αλλά επειδή σήμερα δεν είχα χρόνο πάω να κάνω κάτι γρήγορο. Πώς βρίσκουμε λοιπόν τα drivers? Καταρχήν πάμε έναρξη υπολογιστή δεξί κλικ ιδιότητε και σημειώνουμε. Βλέπουμε βασικά εδώ πλήρη system type, πόσα bit είναι αυτά εδώ πέρα. Το κλείνουμε αυτό το παράθυρο. Πάμε λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το link. Αν ήταν λοιπόν ο υπολογιστή μας 32 bit, πατάμε εδώ πέρα που λέει 32 bit installer. Αν ήταν 64, πατάμε εδώ πέρα που λέει 64, 64 installer. Αποθήκευση αρχείου. Το ανοίγουμε αυτό το αρχείο. Τώρα εδώ πέρα μας λέει next, 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 install, launch. Πολύ ωραία. Και ξεκινάει το πρόγραμμα να τρέχει. Άμα μαζί αυτό εδώ πέρα πατάμε close. Τώρα, αυτό που λέει εδώ πέρα είναι το μοντέλο της κάρτας γραφικών μας. Το γράφουμε κάπου. Και κλείνουμε αυτό εδώ πέρα το παράθυρο. Πάμε τώρα να γράψουμε στο Google το επικόλυση για όλα τα drivers και δίπλα τη λέξη driver. Βέβαια, εγώ το έχω βρει ήδη για να θέλετε να κάνετε ένα format το driver. Και πάμε στη, είναι προτιμότερο να το κατεβάσουμε από το επίσημο site. Εδώ πέρα βρίσκουμε κάπου για download. Εμένα ο επεξεργαστής μου είναι Haswell και πάω εδώ πέρα. Είναι ο Iota 3. Πατάω εδώ πέρα για τα 3, το κατεβάζω το driver. Τώρα, για να βρούμε το driver για τη μητρική μας. Πάμε πάλι στο πρόγραμμα. Πατάμε run. Close. Close. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα που λέει motherboard. Και εδώ πέρα που λέει motherboard model. Copy line. Και κλείνουμε πάλι αυτό το παράθυρο. Πάμε στο Google και γράφω και κάνω επικόλυση το μοντέλο. Χωρίς αυτό εδώ πέρα που λέει motherboard model. Και δίπλα πάλι και γράφουμε τη λέξη drivers. Πατήσουμε Enter. Είναι προτιμότερο πάλι να προτιμάμε το επίσημο site. Αυτό εδώ πέρα που λέει H97MB Motherboards. Είναι το δικό μου motherboard. Βρίσκουμε κάπου για download. Συγγνώμη, εδώ, παίζουν, εδώ πέρα να είναι. Motherboard. Και εδώ πέρα. Και τώρα εδώ μας λέει Driver and Tools. Please choose your operating systems. Και εδώ πέρα βάζετε τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και δίπλα τα πόσα bit είναι οι υπολογιστές σας. Ας πούμε, για παράδειγμα αυτό εδώ πέρα. Και εδώ πέρα μας βγάζει όλα τα drivers που πρέπει να κατεβάσουμε. SATA, κυρίως τα γνωστά drivers που πρέπει να κατεβάσουμε είναι το BIOS, chipset audio, VGA, LAN, USB και utilities. Αυτό ήταν το βίντεο και σας αφήνω μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.